Συγχώρεσέ με, πάτερ, αμάρτησα. Πολλές ταινίες βλέπεις, Τέκνο. Ποια είναι η αμαρτία σου? Να, πανασιολογιότατε, να ξέρετε πως χρειάστηκαν μεγάλα αποθέματα δύναμης για να έρθω εδώ να εξομολογηθώ. Το προκείμενο, Τέκνο, μου στο προκείμενο. Μάλιστα, αγιότατε. Όχι, 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 ντρεπόμουν για αυτά που θα ήθελα να σας πω, τιμολογιότατε. Μην απασχολείς την αποστολική διακονία του εκπροσώπου του Θεού με λεπτομέρειες. Απολολόγησε την επιτοπημένα. Προχώρα, Χριστιανή μου, χάνουμε το μάτι. Το μάτι. Τελείωνε. Μάλιστα, Γιώτατε. Αλλά για να καταλάβετε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Το. Να σου πω. Πες μου, ποια είναι η αμαρτία σου, τι έχεις κάνει, να σε συγχωρήσει ο αιώνιος πατέρας, να πάμε και τη σπίτια μας. Να, πατέρ, δεν ξέρω πώς θα σας το πω. Ελληνικά μιλάς, δεν μιλάς. Αυτό, θα σας βοηθήσω εγώ. Καμία ληστεία μεταφώνου. Καμία υπεξέλιξη κατά του δημοσίου. Τότε σίγουρα θα το πέσεις. Όχι, εγώ να πουτακίσω. Στον δομισμό σου. Έλα, Παναγία, πόρτα. Σε έπιασα, ηχεία. Θα μου πεις, μάτς, κάτσε. Να, Άγιε Πατέρα. Ναι. Το αμάρτημά μου είναι. Πάμε. Πώς είμαι. Τι έκανε, λέει. Είμαι ολοκληρότατε, πατέρα. Είμαι άπλιστος. Και γι' αυτό μου κουβαλήθηκες, βραδιάτικο. Να ξέρετε πόσο καιρό παλεύω με τους δαίμονες που κατακλείζουν την ψυχική μου ηρεμία. Λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλάβω κι εγώ. Για να ξέρω να γράψω την έτσι χωρίς σου, δηλαδή. Ήρθες εδώ επειδή είσαι άπλιστος. Μάλιστα, σεβασμιότατε. Πιάσε επιτέλους τις προφωνήσεις. Με τις κολακίες παράδεισο δεν πας. Ό,τι πείτε, Θεοφιλέστα. Τε. Λοιπόν. Ωραία. Είσαι άπλιστος, δεν λέω είναι αμάρτημα. Αλλά συνήθως για άλλες υποθέσεις μας έρχονται, καταλαβαίνεις, ε. Πες μου όμως ποιο είναι το βάρος σου και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, πατέρα. Πέρασα δύσκολα χρόνια. Πείνα, κακουχίες. Εγκατάλειψη! Ακόμα που να δεις! Άμα είναι να στοιχίζουμε έτσι, να πάρω καμία σε ρογλόγκ να ξαπλώσει και φτάνω στο μοντάρι! Τελείωνε, Χριστιανέ! Κάπου τα μάτια, λέω! Τελείωνε! Με συγχωρείτε, πάτε. Πέρασα δύσκολα που λέτε, έτσι βγήκα στην πιάτσα, δούλεψα πολύ και κατάφερα να κάνω μεγάλη περιουσία! Ναι. Γεια σου! Και μου λες, Τέκνο μου, είναι... Έχεις πολλά? Έκανα διάριστα πατήσια και έκανα λάθος τον Ελληνίδα. Όχι βέβαια, πάτερ, ομόλογα. Του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Σώθηκες. Έχω ακίνητα. Έχω καταθέσει στο εξωτερικό. Έχω ράβδους με χρυσό. Και με μεγάλες εταιρείες. Έχω περισσότερα από όσα μπορούσα να φανταστώ. Και δεν μου λες, είναι μεγάλο βάρος για σένα αυτό. Καλέ και πιστέ, Χριστό, ημών αδελφέ. Μεγάλο. Πάτε και δυσβάστακτο το φορτίο που μου δώσε ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθα να εξομολογηθώ. Η Εκκλησία είναι πάντα εδώ για να παίρνει όλες τις κοτούρες από τα μετανοημένα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα. Αρκεί να μετανοήσεις πραγματικά και θα αναλάβω δύο θεόρτων να πω όλα στα οικονομικά πάρα. Μάλιστα. Να ξέρετε, δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα λεφτά ήταν ο μόνος του Θεός και στο βουνό που θυσίασα πάρα πολλά πράγματα. Έλα μου τώρα. Πώς θα πας στο διάλογο, θα θυμάσαι και στην αγωνία σου. Όχι, πάτε! Πρέπει να τιμωρηθώ για τις πράξεις. Και δεν σας κρύβω πως στράφηκα εναντίον του Θεού πολλές φορές διαπράττοντας την ύψη στη ύπνη. Μα εν τώρα άνθρωποι είμαστε. Άκου, θα πας κάπου να ξομολογηθείς και όλα θα είναι οκ. Ναι. Επιθυμούσα που λέτε περισσότερα, έτσι εξουδετέρωσα τους ανταγωνιστές μου. Μάλιστα. Και ένα βράδυ που καθόμουν στην πισίνα μου και έπινα τα μοχητάκια μου, λέω, κακέρμι, κακέρμι, γιατί τα βάζετε με το Θεό, ρε. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βρεθείς κοντά. Ναι. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ σήμερα εδώ, πάτερ, για να με συγχωρέσει για τις πράξεις που έκανα και αυτές που θα κάνω. Συγχωρεμένος. Ενώπιον του Θεού και πιστού του δούλου και διαχειριστή των επίγειων υποθέσεών του. Εμένα. Τώρα πάμε στο γραφείο μου να κανονίσουμε και τα...
Δεν μου λες, είπες για κάποιες αμαρτίες που θα κάνεις. Ποιες δηλαδή. Κοιτάξτε, Μαγαριώτατε. Έκανα και κάτι που δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο κύριος. Έλα μωρέ τώρα, μια χαρά θα το πάρει. Τέτοιο άξιο τέλειο της εκκλησίας που θέλει αυτοβούλο να χαρίσει όλη την περιουσία σε αυτήν, Τα καλέει. Δεχόμαστε κάθε είδους δωρεές. Βέβαια, με το αμόλεγμα έχουμε ένα θέμα, με το νομικό πλαίσιο. Αν θα το βρούμε, έχουμε το καλύτερο δικηγόρο. Μα δεν θέλω να χαρίσω την περιουσία μου στην εκκλησία, είσαι. Τι καλή, μην μου τα πεινάς τώρα. Εσύ πριν ήρθες εδώ πέρα και είπες ότι θέλει να εξομολογηθεί και να πάρει η εκκλησία όλα στα οικονομικά βάρη. Όχι βέβαια, τα πνευματικά βάρη να μου πάρει. Και να με συγχωρέσει ο Θεός που αγόρασε το διπλανό οικόπεδο για να χτίσω το εμπορικό κέντρο. Και θα σας κλείσω την είσοδο. Τι καλή! Ότι επιτάφιος, ούτε εξαπτέρνιο δεν θα περνάει. Ας σου πω, δεν θα μου χαλάσει την βιτρίνα. Πώς θα έχετε προλάτες, πιστείτε να πω στην εκκλησία μου, Ακούσε. Ακούλη, άκου, βασικά το έχω κάνει ήδη. Και μια στην συγχώρεση ο Θεός, εσένα μια χαρά δεν σε χάλασε. Δεν παίρνει συγχώρεση, δεν συγχώρεσε ο Θεός, αλλά αφού είναι που απέρνεις. Άκου, Παπούλη, τώρα που με συγχώρεσε ο Θεός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορώ, Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ, Αντάρρωσες! Άκουσες εκεί, 20 χρόνια αυτό σήμω το παραδικό του Ολυμπιακού και δεν μπορώ. Άκου λέει. Αρχίζει το μάιν, αλλιάς αν μη δω. Έβαλε κι άκου.